Αρκετοί ήταν οι περαστικοί που σταματούσαν για να δουν το πρωί την άσχημη εικόνα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Βαρέλια, δεκάδες πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, μπουκάλια χλωρίνης και ό,τι άλλο σκουπίδι μπορεί να φανταστεί κάποιος, πλαισιωμένα από φύκια, έπλεαν πλάι-πλάι ως μια ενιαία κοιλίδα στην παραλία για άλλη μια φορά. Αυτά στα δύο δήμους. Τι να σας πω. Εικόνα άσχημη. Πάντα όταν υπάρχει μια τέτοια εικόνα με μπουκάλια και με ρύπαση, είναι σίγουρα άσχημη. Πολύ άσχημη εικόνα, πολύ άσχημη εικόνα. Πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να γίνει. Αν και έχει προβλέψει ο Δήμος και κάνει καθαριότητες. Δεν πρέπει να παρουσιάζεται, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πιστεύω ότι γίνονται ενέργειες που θα βοηθήσουν ώστε να το καταφέρουμε να το καταπολεμήσουμε. Η νέα μεγάλη αυτή κοιλίδα που σχηματίζεται στο θερμαϊκό κόλπο φέρνει ξανά στην επιφάνεια το σοβαρό πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης στα θαλάσσια οικοσυστήματα και δει στο πολύπαθο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εμείς οι ίδιοι όταν δεν έχεις ατομική. Από έλλειψη παιδείας, από έλλειψη παιδείας δημιουργεί. Μπράβο, Σάβα. Σωστά. Σωστά. Όταν εμείς αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και να μην λέει το περιβάλλον μας, τότε όλα θα γίνουν καλύτερα για όλους μας. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι. Αυτά διώχνουν τον τουρισμό μας. Αυτά πρέπει να καθαριστούν. Σας ευχαριστώ. Ο επιφανειακός καθαρισμός του πολύπαθου θερμαϊκού κόλπου από το ειδικά διαμορφωμένο αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη έγινε στις αρχές του έτους και διήρκεσε μόλις 2 μήνες. Το κόστος καθαρισμού είχε αναλάβει η ιδιωτική εταιρεία. Από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για να υποστηριχθεί όπως κάθε χρόνο χορηγικά ο καθαρισμός για την απομάκρυνση των επιπλέον των απορριμμάτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας του παραλιακού άξονα της Θεσσαλονίκης. Ναι, δυστυχώς η κατάσταση επανέρχεται και ξαναεπανέρχεται. Η ρύπαση του θερμαϊκού κόλπου, είτε από τα επιπλέοντα είτε η χρόνια ρύπαση που υπάρχει και στην ποιότητα του νερού αλλά και στον πυθμένα, είναι ένα πάγιο πρόβλημα της πόλης και δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους φορείς που εμπλέκονται. Το σημερινό φαινόμενο είναι ένα αποτέλεσμα από μία διαφορία, θα έλεγα εγώ. Κάθε χρόνο γίνεται ένα πρόγραμμα και με την συμμετοχή του φορέα διαχείρισης, που όπου ενέχεται μέσα και το ΙΜΑΘ και άλλοι φορείς της πόλης όπως είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΕΙΑΔ, ακόμα και η έκθεση συμμετέχει. Δεν έχουμε όμως αρμοδιότητα ούτε να μπούμε και να καθαρίσουμε, ούτε υπάρχουν τα χρήματα στο φορέα για κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις για την επανέναρξη του επιφανειακού καθαρισμού από την Αλκύπη. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας Τράκης Σταύρος Καλαφάτης επικοινώνησε με τη διοίκηση της ΕΙΑΘ. Ως φορέας που εποπτεύεται από το ΙΜΑΘ και στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θα αναλάβει για ένα χρονικό διάστημα τη μίσθωση του σκάφους Αλκύπη.